Να κάνουμε κι εμείς μια τοποθέτηση σε σχέση με όλα αυτά που ακούστηκαν. Από αύριο θα έχουμε μεγάλους και ωραίους αγώνες, γιατί κυβερνητική εναλλαγή έχουμε, αλλά αλλαγή πολιτικής δεν έχουμε. Αύριο είναι το Eurogroup. Δεν βλέπουμε να υπάρχει από τους Ευρωπαίους εταίρους, όπως λένε τα κόμματα που υπέγραψαν αυτή την περιβόητη δανειακή σύμβαση, καμία ανησυχία για το ποια πολιτική θα συνεχιστεί από αύριο. Αυτό αποδεικνύει ότι την επόμενη μέρα χρειαζόμαστε την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, του λαϊκού κινήματος, το οποίο τα τελευταία χρόνια δέχτηκε πραγματικά ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, γιατί αυτές οι ιδέες της αντίστασης, της ανυπακοής, της υπεράσπισης των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων, του δίκαιου του λαού μας, συκοφαντήθηκε ως οτιδήποτε άλλο. Εφαρμόστηκε μια σκληρή δεξιά πολιτική, η οποία έστειλε τον κόσμο να φέρει και μια δεξιά κυβέρνηση στα κυβερνητικά έδρανα. Επομένως, έχουμε πολλή δουλειά για την επόμενη μέρα. Έχει πολύ δρόμο, έχει πολύ κόπο, αλλά θα είναι μια ελπιδοφόρα διαδικασία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αναλαμβάνει την ευθύνη να κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να διαμορφωθεί ένα ισχυρό εφαλτήριο συσπήρωσης αγωνιστών, ανθρώπων που συμπορεύτηκαν με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μέσα στο κίνημα και μέσα στον αγώνα. Στην επικράτεια, η Χρυσή Αυγή είναι στο όριο. Ναι, λίγο παρακάτω είναι να δούμε. Και μακάρι να με πει, γιατί. Να δούμε το αναλυτικό αποτέλεσμα. Εμείς έχουμε ιδιαίτερα ενδιαφέρον για αυτό το ποσοστό. Γιατί είμαστε το κόμμα. Είμαστε το κόμμα. Συγγνώμη, κύριε Κοτρότσο. Είμαστε το κόμμα το οποίο αγωνίστηκε όσο κανένα άλλο κόμμα για να συρρυκνωθεί η Χρυσή Αυγή. Την πολεμήσαμε όσο κανένα άλλο κόμμα, με συνέπεια, με αντιφασιστική, αντιναζιστική συνέπεια και κυρίως πολεμώντας τις αιτίες και το σύστημα που τη θρέφει και την αναβιώνει και επιδιώκει να την έχει και μέσα στα βουλευτικά έδρανα. Μακάρι να γίνει αυτό το βήμα και να πεταχτεί έξω να αυτή η ναζιστική βαστική οργάνωση με ψήφους και από τη Βουλή. Αναλυτικά. Και να μπει και φυλακή και κάποια στιγμή, να ολοκληρωθεί και η δίκη, όχι μόνο να βγει από τη Βουλή.